Soul Hunter. Gone Soul Hunter. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι του καναλιού. Νίκο σήμερα εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα δείτε ένα πολύ ιδιαίτερο collectible το οποίο σας έδειξα σε κάποια πλάνα στα περασμένα δύο επεισόδια με τον Git. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και από εδώ θερμά όλους για αυτά τα υπέροχα σχόλια, για αυτή την αγάπη που έχετε δείξει στα επεισόδια με τον Git. Ήταν κάτι διαφορετικό για το ελληνικό YouTube με αυτά. Έτσι όλα μαζεμένα, παιχνίδια, El Greco, NES, Kit, PlayStation, μετά Collective, στο ένα το άλλο και στο τέλος η απόλυτη δίωρη σχεδόν βόλτα με το Kit, με ένα πραγματικό Kit του Στέγιου του Στογγυλού. Ήτανε παιδιά δύο επεισόδια όπως είχα γράψει παρακαταθήκη για τον γιο μου αφιερωμένα και στον πατέρα μου που με έμαθε το Kit. Ήτανε για μένα κάτι το οποίο ένιωθα ότι έπρεπε να το κάνω πράξη και το είχα χρέος για αυτή την πόρωση με το Kit. Έτσι λοιπόν σήμερα σαν τρίτο και τελευταίο spin-off επεισόδιο θα σας δείξω το συλλεκτικό kit του kit που λέω εγώ χαριτολογώντας, το οποίο είναι της Dr. Collector. Θα θυμάστε λοιπόν ότι είχαμε δείξει αυτά εδώ τα συλλεκτικά του Dr. Collector, τα οποία είναι πανέμορφα, η California Night πινακίδα, το κλειδί του kit, το οποίο ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, και φυσικά και η καλύτερη ρέπλικα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και ανέκαθεν στο εμπόριο σχετικά με το Communicator Watch του Michael Knight. Όλα αυτά όμως παιδιά υπάρχουν μέσα σε αυτήν τη δυνατή συλλεκτική. Αυτή η συλλεκτική λοιπόν έφτασε στα χέρια μου τις προάλλες, δηλαδή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των επεισοδίων με το kit. Φυσικά αγοράστηκε όπως και τα περασμένα αυτά από το κατάστημα του αγαπητού φίλου Κώστα, το K&K Collectibles στη Διοβουνιό του 16 στο Εγάλιο, που πιστεύω ότι ήδη περισσότεροι το έχετε μάθει και από το store tour και από το meeting που κάναμε εκεί κτλ. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι αν θέλετε αυτό εδώ που θα δείτε, δεν μένει παρά να επικοινωνήσετε με το μαγαζί για να κάνετε δικιά σας προπαραγγελία, γιατί αν και φτιάχτηκε για τα 40 χρόνια του kit πέρσι, κυκλοφορεί περίπου 6 μήνες στην αγορά και είναι μονίμως sold out και out of stock. Με το που βγαίνουν λίγα κομμάτια από τον Dr. Collector, παιδιά εξαφανίζονται, γιατί είναι πανέμορφο, είναι πανέμορφο. Και αυτό είναι και το πρώτο ελληνικό review αυτής της συλλεκτικής, ας πούμε, έκδοσης, το οποίο πραγματικά δεν γινόταν να μην σας το δείξω και να μην το συμπεριλάβω στη spin-off playlist με τα παιχνίδια και τις συλλογές που αγαπήσαμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Καταρχήν να πούμε ότι η τιμή του είναι στα 89 ευρώ. Και πραγματικά πιστεύω ότι τα αξίζει. Έρχεται έτσι ακριβώς όπως τη βλέπετε. Δεν είναι σε κάποιο άλλο κουτί. Εδώ βλέπουμε στα πλάγια πώς είναι. Έχει το μοτίβο ουσιαστικά σαν να είναι ο kit μπροστά, πίσω, κολοφάναρα κτλ. Και εδώ πίσω βλέπουμε τα περιεχόμενα. Καταρχήν να πούμε ότι είναι full licensed product της Universal. Φυσικά μια τέτοια μεγάλη συνεργασία δεν γινόταν να ήταν unlicensed product. Dr. Collector, μια εταιρεία καινούρια σχετικά, η οποία έχει κάνει τρομερή δουλειά με collectibles και με memorabilia, στα οποία σας ετοιμάζω και μια άλλη μεγάλη έκπληξη με την αγαπημένη μου ταινία, franchise, toy line παιχνιδιών, που όσοι με παρακολουθείτε έχετε ήδη καταλάβει γιατί μιλάω, και φέτος κλείνει 30 χρόνια. Μείνετε συντονισμένοι, θα σκάσει επικό αφιέρωμα με όλα αυτά, πάλι με Dr. Collector και μη πράγματα. Οπότε για να μην φλιαρώ, είναι λοιπόν ένα ωραίο τσαντάκι συλλεκτική, το οποίο μέσα έχει όλα αυτά εδώ που βλέπουμε. Το Communicator Watch, ένα metal sign του Night Industries, έχει το κλειδί του kit, έχει το μπρελόκ, το keyring του kit, έχει το California Night License Plate, έχει ένα γράμμα από το Foundation του Devon, συγγνώμη, του Wilton Knight,
Έχει το Kit Operator's License, Flag Patch για να το βάλουμε κάποιο μπουφάν για καλά μα γουστάρουμε, Foundation Visiting Card, Flag Pin Badge, καρφιτσούλα, Kit Sprex Brochure που δείχνει το blueprint του kit αν θυμάμαι καλά, ένα sticker αυτοκόλλητο του Foundation και ένα holographic sticker από Night Industries. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όπως βλέπουμε και εδώ είναι για άνω των 14 και φυσικά δεν είναι παιχνίδι, είναι ξεκάθαρα μια συλλεκτική έκδοση. Έτσι λοιπόν, την ανοίγω για πάρτι σας. Το περασμένο που είχατε δει στα πλάνα, επειδή ήταν ανοιχτό, ήταν σαφώς δανεικό. Οπότε ήρθε και το δικό μου. Το βάρος του δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Εγώ δεν σας κρύβω ότι περίμενα ότι ήταν πιο μεγάλο σε μέγεθος. Όταν το είδα από κοντά λέω, oh, ok, είναι τόσο μικρούλι. Αλλά it's ok. Κοιτάξτε εδώ πως βγήκε τώρα. Έλα εσύ να φύγεις με προσοχή. Α, έχουμε κι άλλο από πίσω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το βγάζουμε. Δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε Welcome to the Foundation for Law and Government. As a new agent joining our ranks, this kit provides you with everything you need to begin your crusade to champion the cause of the innocent, the helpless and the powerless in a world of criminals who operate above the law. Και πάμε τώρα να το ανοίξουμε και φυσικά να γουστάρουμε παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο, το είχα δει στο εξωτερικό δηλαδή και σε κάποια reviews. Έχει μέσα αυτοκόλλητο ουσιαστικά τα πιο γνωστά μέρη του ταμπλό του kit με τα περισσότερα κουμπιά, το voice box, eject buttons, surveillance mode, τα μίλια, rocket, fire, ski mode, laser, auto roof, rockets, χαμός, micro jam, όλα όλα, x-rays, χαμός. Λοιπόν, θα το αφήσουμε εδώ. Είναι και δίπλα, νομίζω ότι και ο Devon Miles από δίπλα πρέπει να εγκρίνει και η Bonnie εδώ και ο Mike Knight. Φυσικά kit. Λοιπόν, βλέπουμε το χαρτί που το έχουν βάλει και πάνω απ' όλα. Εντάξει, μια πάρα πολύ ωραία ηριδίζουσα κάπως έτσι ανάγλυφη εκτύπωση, το οποίο είναι και υπογεγραμμένο από τον Devon Miles, τον διευθυντή της Knight Industries, ένα παρακλάδι των επιχειρήσεων του Wilton Knight. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε. Πρώτα απ' όλα, η υπέροχη πινακίδα, επιβλητική, minimal, και τα λέει όλα. California Knight. Και από πίσω είναι έτσι. Τη βάλουμε, το βάλουμε κάπου εδώ. Ας το βάλουμε εδώ. Από πίσω, αυτό νομίζω είναι το wall sign, δεν είναι πινακίδα, μπορεί να κρεμαστεί κάπου. Night Industries. Δεν υπάρχει κάπου standalone να αγοραστεί αυτό. Είναι μόνο μέσα αυτή τη συλλεκτική. Πολύ ωραίο. Και πώς θα τα πάρουμε. Εδώ είναι πρακτικά, όπως είναι στα αμάξια, στις μηχανές, το πλαίσιο, το ταμπελάκι του εργοστασίου. Βλέπουμε εδώ, cell plating, trihelical plus steel, 1000 MBS, frame tolerance, τι πίεση μπορεί να αντέξει το πλαίσιο, 220 λίμπρες. Τι μπορεί να αντέξει η ανάρτηση και φυσικά motor type, γράφει Modified General Motors Liquid Hydrogen Fossil Fuel Turbine Engine. Πολύ ωραίο, και το serial number, απίστευτο. Δεν βγαίνει αυτό,
Δεν ξεκουμπώνει δηλαδή, να το τραβήξουμε. Λοιπόν, πού να πάμε. Πάμε εδώ. Πάμε πρώτα εδώ. Πινάκι Night Industries. Όχι, λάθος. Flag. Εντάξει, της ίδιας εταιρείας. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Για τους hardcore τύπους να το φοράνε. Το κλειδί του kit που με προσωπική συζήτηση που έκανα με το Στέγιο κατά τη διάρκεια εκείνης της επικής βόλτας είναι ότι πουθενά στη σειρά δεν είχε εμφανιστεί ένα κλειδί για τον kit. Δηλαδή ο Michael Knight δεν έβαζε ποτέ κλειδί στον kit για να πάρει μπροστά. Γιατί προφανώς επειδή ήταν τεχνητή νοημοσύνη, έβλεπε τον Michael Knight, άνοιγε και είχαν και το Communicator Watch, οπότε άνοιγε τις πόρτες του. Οπότε αυτό είναι ένα fictional αντικείμενο, collectible, γιατί πρακτικά δεν έχει υπάρξει ποτέ. Δεν ξέρω αν η λάμα του μπορεί να παίρνει σε κλειδαρά πριόνισμα για να γίνει, ας πούμε, ίδιο με το αυτοκίνητο σας. Αλλά νομίζω ότι έχει φάει δάγκωμα, οπότε ίσως να μην δεν γίνεται, νομίζω. Ας μας πει κάποιος φίλος που τυχαίνει να δουλεύει σε κλειδαράδικο να μας πει αν γίνεται. Ωραίο collectible. Και εδώ είναι το μπρελόκ του φυσικά. Night Industries. Πολύ ωραίο. Βαρύ μπρελόκάκι αυτό. Με λεπτομέρεια. Και βλέπουμε και εδώ το Super Zoom. Night Industries. Ωραίο, ωραίο. Collector's finest στη φάση. Είναι αυτά τα πραγματάκια. Αχαχα, θα τα πιείς το ποτήρι. Λοιπόν, κλάμα. Το δίπλωμα του Michael Knight, παιδιά. Ποτέ δεν πίστευα στα χέρια μου μικρός. Κάποτε ένα τέτοιο collectible. Όσο 82. Νομίζω ένα μήνα πριν ξεκινήσει η σειρά, μόλις ξεκίνησε η σειρά. License number. Δεν θυμάμαι αν μου είχε πει ο Στέλιος αν όντως είχε εμφανιστεί αυτό στη σειρά. Εγώ πάντως δεν το θυμάμαι. Μέγεθος ξωτικής. Ψαρωτικό. Ωραίο. I'm pleased to meet you, console hunter. Michael Knight. Ποιος είναι? Ο Devon. Ο Miles. Όχι ο Miles, ο Κόνσουλ. Τι έγινε? Το πολύ αγαπημένο Καλά αγόρι μου εσύ. Δουλειά που σε πέτυχα. Ναι, εδώ. Οκ. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει? Έχω πάθει στερητικό σύνδρομο μετά από αυτή τη βόλτα. Έχω πάθει κάτι και έχω καταντήσει, ας πούμε, να θέλω να είμαι κάθε βράδυ μέσα στο Git και έχουν περάσει δύο μήνες. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Μπορείς να φέρεις έναν υπνοσακό, να στο νοικιάζω 50 ευρώ κάθε βράδυ να θυμάσαι να στο Git. Εντάξει, θα αρχίσω να μαζεύω λεφτά από τώρα. Λοιπόν, σκέφτηκα μετά από αυτή τη βόλτα. Επειδή ο κόσμος το έχει αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο, κάτι κατάλαβα, έτσι, είμαστε 2.47 ώρα. Έτσι, έτσι, ναι. Είναι μήπως ευκαιρία αργότερα, αν κάνουμε και αυτή τη συνάντηση, ξέρω εγώ, να κανονίσουμε στο American Burger, να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα βίντεο, όχι τόσο μεγάλο, ένα μικρούλι ρε παιδάκι, με ένα μισάωρο, και να είναι μέρα. Να βάλουμε πιο πολλές κάμερες, εξωτερικές κάμερες, στους τροχούς, στις οροφές, να βάλουμε drone από ένα ξάδερφο που έχω χειριστεί επαγγελματικού drone και να κάνουμε ένα βίντεο πολύ διαφορετικό. Δεύτερο, τρίτο μέρος, τέταρτο. Θα πιάσουμε σε ζώνη. Κοίτα, ξέρεις, εγώ δεν είμαι αντίθετος και για σένα τα πάντα. Ευχαριστώ. Θα ακούσω αυτό που κάνεις και το ασπάζομαι. Αλλά, okay, αυτή τη φορά δεν θέλω να μου φέρεις ρέπλικα ρολόι. Ναι, τι θέλεις? Θέλω να μου φέρεις ρέπλικα την April. Την πραγματική ή καμιά κούκλα? Α, κούκλα, εντάξει, θα είναι ρέπλικα, οκ. Όχι φιγουρά από το ΚΚ, από το ΚΚ. Από το ΚΚ. Καλά κολέκτικη που λέω εγώ. Οκ, οκ, ωραία. Θα κάνω τώρα, θα ψάξω στο eBay. Είναι σωσία της April, για μου τη φέρει. Ωραία, ψάχνω eBay τώρα. Ζωντανή κανονικά, με μαγνητάκι μπροστά τύπου Hot Toys. Οκ. Ζωντανή κανονική, ψεύτικη, ένα προσέξι κλιμακά. Οκ, εντάξει. Θα πεις στο τέλος του βίντεο, επειδή αγαπάμε το Στέλιο, του φέρω. Ωραία, να σου πω, άμα σου βρω την κανονική, απλά η κανονική θα είναι κάπου περίπου 70 χρονών, έχεις πρόβλημα? Ο κάθε
κάνω κανένα. Εντάξει. Ναι, 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 την έχω δει. Λοιπόν. Οκ, έγινε, deal, deal. Οπότε λοιπόν κλείνουμε μέρος επικό, συνέχεια, βιντεάρα, τελείως διαφορετική, ακόμα πιο επαγγελματική φάση με άλλο μοτίβο κουβέντας. Με άλλο μοτίβο, δεν θα πούμε πολλά, ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε. Εννοείται. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τώρα μόνο βράζει κάμερες παντού, μπροστά, πάνω, κάτω, drones, στις μπάρες, από πίσω, τεκταπνίτη, στο λευγέ, turbo boost, στο ραδιόφωνο, laser beams, οκ. Okay. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα γυρίσουμε ταινία με το Στέλιο. Εντάξει, λέμε λίγο-λίγο, θα κανονίσουμε καμιά παραγωγή Universal. Λοιπόν, έκλεισε, Στελάρα. Εννοείται, αγόρι μου, θα τα πούμε και από κοντά. Άντε, έλα. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Αυτός ο φάκελος και αυτός όμορφος, το design του, για να τον ανοίξουμε. Λοιπόν, ναι, οι οδηγίες του ρολογιού. Κάρτα του Michael Knight. Ψαρωτικό κι αυτό. Ωραίο. Ω, badge, για να το βάλετε στο μπουφάν σας. Σαν τα fly, μικρή. Κολλάγαμε. Εγώ στο φλάι το δικό μου στην πλάτη είχα βάλει το cover από το Fear of the Dark. Και με καταλαβαίνανε από χιλιόμετρα που όλοι είχαμε φλάι, ξέρω εγώ, στο Λύκειο Γυμνάσιο. Με καταλαβαίνανε από χιλιόμετρα ότι ήμουν εγώ, ας πούμε. Έκανε μπαμ. Άμα ξαναπάρω φλάι που έχω δει την τη μόδα, παίρνω να το κολλήσω αυτό. Σου λένε τι είναι αυτό, ρε φίλε. Πιόνι από σκάκι, παίζει σκάκι, θα σου λένε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ. Ένα ωραίο. Ειριδίζον φάση αυτοκόλλητο. Κόζι. Συνεχίζουμε με αυτοκολλητάκι του Flag Foundation for Law and Government. Ωραίο. Αυτό, ας πούμε, είναι ωραίο να μπει σε κανένα αμάξι, ξέρω εγώ, από πίσω κάπως. Για μίστες τώρα, να το πιάσει κάποιος. Να τους πει τι είναι αυτό, να ξέρει τι είναι αυτό. Και τέλος. Όχι τέλος, πρώτο τελευταίο. Αυτό εδώ, το οποίο φαίνεται ωραίο. Μάλιστα. Τα όργανα. Γενικά δεν ψήνομαι να τα ανοίγω αυτά. Αλλά πρέπει να σας το ανοίξω. Μισό λεπτό. Εντάξει, το περίπου τώρα. Βλέπουμε εδώ blueprints του αμαξιού. Αυτά τα άτιμα τσαλακώνονται για πλάκα. Για πολύ πλάκα τσαλακώνονται. Είναι πιο μεγάλο, ρε παιδί μου, έχει και άλλα πράγματα από πίσω. Εντάξει, μην τα δείξω κιόλα. Πάρτε το να τα δείτε εσείς τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και για τέλος, φυσικά, η καλύτερη ρέπλικα ρολογιού που έχουμε πει ότι υπάρχει. Το μόνο future που δεν έχει είναι να υπάρχει κάποιο ηχείο. Από πίσω αυτό εδώ είναι το ωραίο. Να κάνω λίγο focus, προσπαθούμε να το δούμε. Ναι. Έλα. Δεν θέλει τώρα, πείσμωσε. Ίσως ναι, Night Industries λοιπόν. Ενώ κάποια άλλα ρολόγια που είχε ο Στέλιος και μου έδειξε στο σπίτι του, εδώ γράφει, ας πούμε, Made in China, Made in Taiwan, τι γράφουν. Αυτό το έχει κρατήσει και δεν γράφει τίποτα. Οπότε είναι και καλά πιο original σαν κατασκευή. Ωραίο λουράκι σιλικόνης. Αυτά δεν γυρνάνε, νομίζω δεν πρέπει να γυρνάνε. Όχι, δεν γυρνάνε. Σαν μέγεθος τώρα, για να καταλάβετε, είμαστε έτσι εδώ. Πολύ ωραίο κομμάτι, φαν κομμάτι δηλαδή, για να το έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν πρακτικά
το Flag Agent Kit ή αλλιώς το kit του kit για τα 40 χρόνια που έγινε πέρσι. Ένα πολύ ιδιαίτερο συλλεκτικό τσαντάκι, ας το πούμε, βαλιτσάκι, αλλά δεν είναι βαλιτσάκι ακριβώς, γιατί δεν πιάνει, είναι η αλήθεια. Δεν έχει δηλαδή χερούλι να το μεταφέρει κάποιος, εγώ το είχα πει βαλιτσάκι. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς. Αν είστε φαν και αν είστε με τα Vias 35, θεωρητικά πιο καλά νομίζω ταιριάζει εκεί. Ναι, άντε. Εκτός αν είχατε μεγάλα αδέρφια από 35 και πάνω, δηλαδή 40, 45, 50, σίγουρα αυτά που είδατε ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Δηλαδή έχουν κάτι να σε κάνουν να πεις, ναι ρε φίλε, τι λες τώρα. Αν είσαι νεότερος, σαφώς δεν μπορούν να σου πούνε κάτι και να πει κάποιος τώρα τι έδωσε, ξέρω εγώ, 90 ευρώ για να πάρεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Γενικά έχουμε πει, τα collectibles είναι η φάση, είναι μια πόρωση, είναι ένα χόμπι, είναι για κάποιους ανθρώπους κάτι το οποίο το γουστάρουν, από πολύ μικρή να το κάνουν, πιο μετά οι συλλογές διαφόρων έτσι στόχων, μεγεθών, ειδών, τι θα συλλέξεις. Εγώ σας έχω αποδείξει ότι γουστάρω τις συλλογές, τα collectibles, όλα αυτά, memorabilia, και γι' αυτό αποφάσισα να σας δείξω και αυτό το συγκεκριμένο κουτάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και πάλι για την αγάπη που δείξατε για τα δύο περασμένα επεισόδια με το Git. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και τους νέους φίλους του καναλιού που έχουν έρθει μετά από αυτό το βίντεο, ειδικά της Βόλτας. Πραγματικά είναι ένα ωραίο προϊόν, ψαρωτικό. Όσοι θέλετε για μένα να το βρείτε, πρέπει να βιαστείτε λίγο, γιατί μετά από αυτό το βίντεο σίγουρα θα το αναζητήσετε πολύ, είμαι σίγουρος. KNKN Collectibles στο Facebook, μπείτε, μιλήστε με Κώστα, πείτε το ότι είστε από μένα και το έχετε δει για pre-order, για να μπορεί να υπολογίσει ο Κώστας και διαθεσιμότητες, γιατί σας είπα, εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε φίλους του kit. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε φίλους του kit, είτε hardcore είτε softcore, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο σκληροπυρηνικός φαν για να το πάρεις. Έχει ωραία πράγματα για μέσα, έχει ωραία memorabilia. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μαζεμένη συλλογή. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε ένα σχόλιο αν σας άρεσε κτλ. Τι δεν σας άρεσε εδώ μέσα, ή τι θα θέλατε να υπήρχε κάτι παραπάνω τυχόν εδώ μέσα. Μάλλον το πω εγώ στον Dr. Collector που έχει κάνει και repost έτσι κάποιες φωτογραφίες μου το περασμένο διάστημα. Αστειεύομαι τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να του πω κάτι να βάλει. Είναι ένα πολύ ωραίο κοιτάκι. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe. Αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού, να βοηθήσετε αυτό το κανάλι που εξελίσσεται, δείχνει και άλλα πράγματα, όπως βλέπετε, να γουστάρουμε όλοι τις συλλογές, να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία και να είμαστε μια ωραία παρέα. Και έρχονται και άλλα πραγματάκια για ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα, αγαπημένη μου ταινία για τα 30 χρόνια. Θα έρθει τις επόμενες εβδομάδες, το επόμενο διάστημα, και φυσικά και room to rackless επεισοδιάρες να σας ψήσω καλοκαίρι, να σας τρελάνω πάλι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια και keep it retro! Don't forget to follow Console Hunter.